Και με την ορκομοσία των βουλευτών θα ανοίξει τις πόρτες στη Συμβουλή, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Αυτή την ακτινογραφία της Εθνικής Αντιπροσωπείας, που έχει και χωροταξικές αλλαγές στην αίθουσα της Ολομέλειας, θα μας τη δώσει τώρα ο Γιάννης Απέργης. Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, θα δούμε το ημερολόγιο, πώς έχει από την ορκομοσία μέχρι την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Αλλά να μας πεις πρώτα ότι έληξε και το θρίλερ που ζήσαμε για την 30η έδρα της Βουλής. Εκεί μάχονταν δύο υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαχριστόπουλος και ο κύριος Κουρουμπλής. Πράγματι, λύθηκε τουλάχιστον προς ώρα στο θρίλερ για το ποιος θα είναι ο 26ος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θα ορκιστεί αύριο στη Νέα Βουλή. Μετά την επανακαταμέτρηση η οποία έγινε στο πρωτοδικείο, βουλευτής της Δυτικής Αθήνας ανακηρύσσεται ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος φαίνεται να διατήρησε τις 6 ψήφους περισσότερες που είχε από τον Παναγιώτη Κουρουπλή, ο οποίος είχε ζητήσει την επανακαταμέτρηση. Βέβαια προς ώρας αυτό, γιατί από ό,τι μάθαμε ο κύριος Κουρουπλής θα προσφύγει στο εκλογοδικείο, οπότε θα αναμένουμε την οριστική απόφαση του εκλογοδικείου. Πάντως αύριο στην ορκομοσία, αυτός ο οποίος θα ορκιστεί θα είναι ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει το πρόγραμμα την αυριανή ορκομοσία και μετά να δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από την Βουλή αυτή. Αύριο λοιπόν στις 11 η ώρα το πρωί έχει προγραμματιστεί η ορκομοσία, ο αγιασμός και η ορκομοσία των βουλευτών, η οποία θα γίνει από το θρησκευτικό όρκο, θα το δώσουν με τον όρκο χωροστατώντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κύριου Ιερώνυμου. Και βεβαίως μετά θα ακολουθήσει όσοι θέλουν να ορκιστούν με πολιτικό όρκο. Θα πρέπει να πούμε τα ενδιαφέροντα αυτά της νέας Βουλής σαν χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά έχουμε εξακομματική βουλευτή στα μεταπολιτευτικά χρονικά, δηλαδή από το 1974 μέχρι σήμερα. Είχαμε βουλή τρικομματική, τετρακομματική, πεντακομματική, ποτέ έως και οκτακομματική, ποτέ όμως δεν είχαμε εξακομματική βουλή. Είναι η πρώτη φορά. Μεγάλη είναι και η ανανέωση. Τα πρωτάκια βουλευτές, δηλαδή αυτοί που εκλέγονται για πρώτη φορά, είναι 112. Εάν συνυπολογίσουμε και τους νέους ερχόμενους, δηλαδή αυτοί που ήταν σε προηγούμενη βουλευτική περίοδο βουλευτής, αλλά όχι στην τελευταία, τότε φτάνουμε και ξεπερνάμε το 50% ως προς την ανανέωση. Έντονο το γυναικείο άρωμα, καθώς έχουμε σε αυτή τη Βουλή 62 γυναίκες έντονο βουλευτές. Δεν θα το έλεγες 62 στους 300. Είναι το δεύτερο καλύτερο της μεταπολίτευσης. Ναι, αλλά σταθερά όχι καλό. Λοιπόν. Όχι καλό. Ναι. Σε ό,τι ιδέα αφορά τα επαγγέλματα, πρώτο κόμμα και πάλι οι δικηγόροι νομικοί. 71 τον αριθμό, ακολουθούν οι γιατροί, οι οικονομολόγοι, οι μηχανικοί, ενώ σταθερή δύναμη και οι δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Έχουμε επίσης και δύο νεοεισερχόμενα, πρωτοεισερχόμενα κόμματα στη Βουλή, την Ελληνική Λύση του κυρίου Φιλόπουλου και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Γιάννη, να δούμε την περίφημη χωροταξία της Βουλής, πώς θα κάθονται δηλαδή, γιατί αυτό έχει πάντα και μία σημασία στις πολύ έντονες συνεδριάσεις του σώματος, όπου βλέπουμε τις αντιδράσεις ένθεν και ένθεν. Λοιπόν, να δούμε πώς θα καθίσουν αυτή τη φορά. Πράγματι λοιπόν, 4 πολιτικοί αρχηγοί στα πρώτα έδρανα με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Κοιτάζοντας λοιπόν από το Προεδρείο το Βουλευτήριο, στα δεξιά θα βρεθεί στην παραδοσιακή της θέση η Νέα Δημοκρατία που αριθμεί 158 βουλευτές και θα πάρει όλα τα έδρανα μέχρι επάνω, εφόσον πλέον δεν υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας και οι 86 βουλευτές θα καταλάβουν του ΣΥΡΙΖΑ, θα καταλάβουν τα έδρανα από το κέντρο και προς τα αριστερά. Μεγάλη και εδώ η αριθμητική δύναμη, πολλά και τα έδρανα. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, αυτή τη φορά θα έχουμε το κίνημα αλλαγής, το οποίο κατεβαίνει από τα ορεινά που βρισκόταν στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο
και θα καθίσει η Φόφη Γεννηματά και οι 22 της βουλευτές από την πρώτη σειρά και προς τα πίσω στο πρώτο διάζωμα. Παραδοσιακά στα αριστερά θα βρεθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας και οι 15 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την ελληνική λύση, θα πρέπει να πούμε ότι θα καθίσει στο πάνω διάζωμα και προς τα δεξιά, ενώ από το κέντρο και προς τα αριστερά η Μέρα 25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά στη συνεδριάση της Βουλής. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.